μέρος. Παρουσιάζεται πολύ έντονα ο Άγιος και μάλιστα πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά, βλέπουν έναν ο οποίος γυρίζει εκεί τριγύρω. Ακόμα και πατέρες μου λένε, «Πάτερ, μήπως ήσουν εδώ αυτή τη στιγμή?» Λέω, «Όχι παιδί μου», λέω, «δεν βλέπεις, είμαι στο κελί μέσα». «Μα πάτερ, εδώ είδα πριν από 30 δευτερόλεπτα, πριν από ένα δευτερόλεπτο, 2-3 δευτερόλεπτα, είδα έναν σαν παπά να γυρίζει εδώ». «Όχι παιδί μου, δεν ήμουν εγώ. Εγώ δεν έχω βγει τώρα από το κελί μου, απλά τώρα που μου χτυπάς θα βγω και τα λοιπά». Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Αν όχι καθημερινά, πάρα πολλές φορές. Έτσι απλά και ταπεινά. Μία μέρα ένα παιδί φωνάζει, το καντήλι είναι σβηστό, παππούλι, παππούλι, το καντήλι είναι σβηστό». Ειδοποίησα κι εγώ κάποιο από τα παιδιά, νομίζω τον πατήρ Σπυρίδων, και του λέω, όχι τον πατήρ, κάποιον άλλο από τα παιδιά, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και του λέω, «Πήγαινε παιδί μου να φέρεις φυτιλήθρες να ανάψεις το καντήλι του Αγίου γιατί είναι σβηστό». Έτρεξε λοιπόν το παιδί, κατασκοτώθηκε, ανέβηκε πάνω και κοιτάζω και το καντήλι ήταν ανοιχτό, αναμένο δηλαδή. Το θέμα είναι, όταν το είδα εγώ σβηστό, το είδανε άλλα 20-30 άτομα που ήταν στον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Αυτό ήταν το φοβερό. Και μου λέει, «Πάτερ», μου λέει, «το καντήλι ανάβει, το ανάψατε?» Δεν μπόρεσα να το απαντήσω. Απλά του είπα, «Ξέρω εγώ, μωρέ, άναψε μόνο», του λέω, «ξέρω εγώ τι έγινε». Όλοι σταυροκοπιόταν εκεί. Εγώ προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου και εκείνη την ώρα τι κάνανε όλοι? Επέρνανε κεριά και ανάβανε για να πάνε στο σπίτι τους το φως αυτό που έκπεμπε το εικονοστάσι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Και βέβαια εκείνη τη στιγμή τους λέω, «Πάρετε 9 κεράκια, πάρτε όμως με ένα πατέρα, όχι μόνοι σας, πάρτε λοιπόν 9 κεράκια, σταυρώσετε τα, να τα σταυρώνετε στην εικόνα του Αγίου και ένας πατέρας, ένας ρασοφόρος, να σας ανάβει τα κεράκια, να τα σβήνουμε με μία, μία χαρτοπετσέτα, ναι, ούτως ώστε να πηγαίνετε στο σπίτι σας και να κάνετε την 9ήμερη προσευχή». Πολλοί δε εξ αυτών που έκαναν την 9ήμερη προσευχή, το είπα και χθες, ήρθε μία κυρία, το σπίτι της ήταν άνω κάτω, η κόρη της δεν έβρισκε δουλειά, 6 χρόνια είχε να βρει δουλειά, 6 χρόνια πείνα, δυστυχία και όλα αυτά, φτωχό σπίτι. Έφτασε στην τρίτη με τέταρτη μέρα και ξαφνικά την παίρνει τηλέφωνο από τα τόσα βιογραφικά που έκανε και της λένε, «Βρήκαμε ένα βιογραφικό σου». Και όταν τους ρώτησε, «Θέλεις να έρθεις για δουλειά? Ισχύει ακόμα? Έχεις πιάσει κάπου άλλο δουλειά?» Λέει, «Όχι, δεν έχω πιάσει». Και όταν τους ρώτησε, «Πόσα χρόνια το είχατε?» Λέει, «Το είχαμε ξεχασμένο στο σιρτάρι 2 χρόνια». Φοβερό. Τώρα πώς ανέβηκε πάνω, αυτό δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, είναι ανεξήγητα, γιατί και εμένα μου έχουν τύχει πολλά φοβερά, τα οποία έχω πει μόνο ένα σε δικό μου πρόσωπο, όλα τα υπόλοιπα τα κρατάω για τον εαυτό μου. Αλλά αυτό που έτυχε σε μένα προσωπικά δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει, ούτε εσύ, ούτε εσύ, ούτε ΑΒ, από το δικό μου μυαλό και τη δικιά μου ψυχή. Όσο και να προσπαθήσει ο άλλος να με πείσει, δεν μπορεί να με πείσει, αφού μπροστά στα μάτια μου έγινε καλά το παιδί μου. Τι άλλο θέλετε να πω? Η χάρη λοιπόν του Αγίου είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη, και γι' αυτό επειδή τον τιμούμε και επειδή είναι ψυχοσάββατο, 18 του μηνός είναι η παραμονή των ψυχών, 19 η εκκλησία μας θα είναι ανοιχτή, σημειοστολισμένη κανονικά, αλλά τιμή σε ένα και θα τον εορτάσουμε όχι 20 που είναι της Γονικλησιάς Κυριακή, ούτε 21 που είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα τον εορτάσουμε 22 του μηνός, ημέρα Τρίτη, 3 μέρες δηλαδή μετά την εορτή του. Τίποτα τυχαίο από όλα αυτά, τίποτα, απολύτως τίποτα τυχαίο, 3 μέρες μετά την εορτή του. Και όταν καθόμουν και προσευχόμουν στην Αγία Τράπεζα και στον Τίμιο Σταυρό, λέω, κοίταξε να δεις, το τριήμερο αυτό έχει σημασία και θα σας το εξηγήσω του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, γιατί από κάτω φτιάχνουμε το παρεκκλήσιο της Αγίας Πλάκας της αποκαθιλώσεως κάτω από το εικονοστάσι.
Έχουν όλα σημασία, τίποτα, τίποτα, μα τίποτα, γιατί έτοιμο θα είναι του χρόνου τώρα, μετά την, από Σεπτέμβριο μπαίνει μπροστά αυτή, για να μπει αυτή η πλάκα, το παρεκκλήσεων της πλάκας της Αγίας Αποκαθιλώσεως, οπότε όλα έρχονται έτσι όπως θέλει ο Θεός. Πολλές φορές μπορεί εμείς να αγωνιούμε και να τα θέλουμε όλα, όπως εγώ, αμέσως να γίνει όλος ο ναός, τα πάντα. 21 χρόνια εδώ, μου εδίδαξε τα 21 χρόνια εδώ η χάρις του Θεού, την υπομονή. Η υπομονή είναι μεγαλύτερη αρετή. Αυτό έτσι πιστεύω και βλέπουμε σήμερα και τον εορταζόμενο Άγιο Ονούφριο, που πραγματικά όταν διαβάζεις κανονικά όλη την ακολουθία του και όταν ο ηγούμενος του διάβασε το Αγκάλες Πατρικάς και μετά τον έκανε μοναχό, δεν του άλλαξε όνομα, γιατί το όνομα αυτό ήταν ουράνιο και θεϊκό. Είναι τι θέλει ο Θεός, που εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκύβομαι στο θέλημα του Θεού και όχι στο θέλημα των ανθρώπων. Και όταν το όνομα είναι ουράνιο, τότε όλοι εμείς πρέπει να σιωπούμε και να σκύβουμε το κεφάλι μας και να δεχόμαστε τον ουρανό, όχι τη γη, γιατί το στόμα του ανθρώπου λανθάνει τις περισσότερες φορές, να μην πω όλες τις φορές, γιατί πολλές φορές μας φεύγει αυτή η Θεία Χάρις. Γι' αυτό λέγανε όλοι οι παλιοί ότι έχουμε δύο αγγέλους στους ώμους μας. Στον ένα όμως τον αριστερό είναι ο κακός ο άγγελος και στον άλλον όμο το δεξιό είναι ο καλός άγγελος. Και όταν θέλουμε να πράξουμε τα κακά ή τους εγωισμού μας ή οτιδήποτε άλλο, τότε φεύγει ο καλός άγγελος, δεν μένει, και χάνουμε αυτή τη σοφία την οποία μας δίνει ο Θεός. Όταν όμως είναι η χάρις του Θεού την οποία ζητάμε και επιδιώκουμε, τότε δεν έχει εξουσία ο κακός άγγελος, αλλά φεύγει, γίνεται καπνός και φεύγει και μένει μόνο ο καλός άγγελος, ο οποίος δίνει την ευλογία και την ευχή αλλά και τη σοφία στον άνθρωπο να πράττει τα καλά έργα και όχι τα έργα του σκότους ή τα έργα του εγώ, αλλά μόνο τα καλά έργα. Ας μας έχει ο Θεός καλά και ας έχουμε συνέχεια το δικό μας άγγελο, τον άγγελο του φωτός, τον δικό μας άγγελο ο οποίος όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, αφού θα έχουμε ανέβει τον δικό μας Γολγοθά, τότε θα έρθει αυτός ο άγγελος, τον οποίο μας τον έχει τοποθετήσει ο Κύριος μας από την ημέρα της βαφτίσεως και μας έχει βάλει ακριβώς πίσω στην πλάτη μας ένα σταυρό, να ανεβαίνουμε αυτό το Γολγοθά, όπως και ο Χριστός ανέβηκε το Γολγοθά το δικό του, τον τεράστιο Γολγοθά, που είμαστε μιμητέ του, παιδιά του είμαστε, παιδιά του, στρατιώτες του εμείς οι ιερείς, τότε ο άγγελος αυτός θα ανοίξει ενώπιον του δίκαιου κριτού, όχι των εδών κριτών, δεν υπάρχουν, ο ουρανός έχει άλλους κριτές, θα ανοίξει ενώπιον του δίκαιου κριτού το βιβλίο και τότε θα το διαβάσει ενώπιον της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και ο Κύριος θα ακούει. Και από εκεί και πέρα ας μας ελεεί η Παναγία μας και ας μας βοηθάει, γιατί είναι η μητέρα όλου του κόσμου και αυτή θα παρακαλεί το παιδί της για τις λιγότερες αμαρτίες και να υπουλώνονται οι αμαρτίες αυτές και να φεύγουνε. Γιατί εκεί, εδώ δεν ζούμε αιώνια, εδώ είναι πολύ λίγη η ζωή. Δεν θυμάμαι πως μεγάλωσα, θυμάμαι μόνο πως αρρώστησα και θυμάμαι πως έγινα καλά και θυμάμαι πως κρατάω το σταυρό στα χέρια μου και θυμάμαι ότι κάποιες φορές λειτουργώ. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, γιατί η ζωή έχει πολλές αναποδιές, πολλές πίκρες, πολλές συκοφαντίες, πολλές χαρές. Έχει όμως και τεράστιες χαρές και ουράνιες χαρές, αν θέλουμε και αν τις επιδιώκουμε. Η χαρά, εδώ η επίγεια, εάν δεν είναι από τον ουρανό, είναι το γέλιο προσωρινό, πολύ προσωρινό, και ο άνθρωπος δεν γεμίζει. Αν όμως είναι πνευματικό δώρο το χαμόγελό μας, ότι κάτι μας συνέβη και δεν θα ξαναγυρίσει ή οτιδήποτε άλλο, τότε αυτό το χαμόγελο παραμένει και θα παραμένει και θα γράφουμε στα βιβλία μας και στα ημερολόγια μας. Τι αυτή η μέρα
του Αγίου Πατρός Σιμών Ονουφρίου του Μεγάλου και καθηγητού της ερήμου και ασκητού της ερήμου, μας συνέβη αυτό το γεγονός. Εχθές, πραγματικά, ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, τον οποίον σέβομαι και τον οποίον τον παρακαλώ να με αγκαλιάζει κάθε φορά που κρατάω τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και σε πολλά θέματα της ζωής μου, αλλά και των συνανθρώπων μου, πραγματικά μας φέρνει πάντοτε χαρά και ευλογία και ειδήσεις πολλές. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά και σήμερα ο Άγιος Ονούφριος είναι ο Άγιος των δικαστών. Είναι όποιος έχει δικαστήρια και τον παρακαλέσει και του ανάψει ένα κεράκι και ζητήσει τη βοήθειά του, πραγματικά είναι ο Άγιος ο οποίος φανερώνει αλλά και βοηθάει στις δικαστικές αποφάσεις. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα με όλη μου την καρδιά και όλη μου την αγάπη. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε τον Αναστάσιμο Εσπερινό στις 7.30 ώρα και αύριο το πρωί είναι των Αγίων Πατέρων Κυριακή, όπου θα έχουμε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εδώ μαζί με όλους εσάς, μαζί με τους ουράνιους πατέρες και πάνω απ' όλα τον ουράνιο Πατέρα και Θεό μας, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Καλή σας ημέρα. Και σας έλεγα για τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο ότι εμείς θα τον τιμούμε όλες αυτές τις ημέρες. Η Εκκλησία μας θα δέχεται τον κόσμο που πρέπει και βέβαια πολύ σύντομα θα σας πω για τη χάρη του Τιμίου Σταυρού πότε θα είναι στα χέρια μου, ούτως ώστε να σταυρωθείτε, να τον προσκυνήσετε, να πάρετε τη χάρη και την ευλογία του. Όμως μην νομίζετε, έχουν γραφτεί ντοσιέδες τώρα στην περίοδο του κορονοϊού για τα θαύματα τα οποία έχει κάνει, γιατί για όλους εμάς νομίζουμε ότι έμεινε έτσι, αλλά επισκεφτόταν πολλά σπίτια, επισκεφτόταν πολλούς ανθρώπους με το δικό του τρόπο και πολλοί άνθρωποι ζητούσαν τη βοήθεια. Μόνο τα παιδιά εδώ να σας δείξουν τα email. Δεν χρειάζεται, απλά θα διαβάσετε 5-10 και θα ζαλιστείτε. Είναι χιλιάδες κατά χιλιάδες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλοί άνθρωποι, ο νομικός μας είναι εδώ, ο δόκιμος ο Αριστίδης που σε λίγο θα ενδυθεί το Ράσο και αυτός μόνιμα, και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερος που παιδιά όπως τον Αριστίδη μας έχουν την μόρφωσή τους, άλλος είναι πολιτικός μηχανικός, άλλος αρχιτέκτονας, άλλος έχει τελειώσει μάρκετινγκ, όλα τα παιδιά εργάζονται μέσα σε αυτούς και ο Αριστίδη μας, ο οποίος θα εξαντλήσει όλη τη νομική του ιδιότητα και θα ανέβει όπως είναι η επιθυμία του και στο δικαστικό σώμα. Αυτή είναι και η επιθυμία και η δικιά μου, γιατί πάντοτε υπάρχει η προστασία και η σκέπη και έτσι λοιπόν ο ναός μας δεν θα ξεφύγει ποτέ. Αν ο Παπαδημήτρης ξεφεύγει και κάνει τα δικά του, θα υπάρχει ένας νομικός και θα του λέει, ένας δικαστικός μάλλον, και θα του λέει «Πατέρα, πήγαινε από εδώ, μην πας από εκεί, εδώ πρέπει να πας». «Ναι παιδί μου, εντάξει, να είναι ευλογημένο, θα το πάμε κι εμείς και από εδώ και από εκεί, οπότε μετά όλα θα είναι καλά». Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλώς ήρθατε στον ιερό μας ναό, καλά να είστε, βοηθάτε όσο μπορείτε το ναό μας, με το δικό σας τρόπο, με τη δικιά σας αγάπη, βλέπετε όλα αυτά που κάνετε, όλα αυτά που κάνουμε μάλλον, όλοι παρέα μαζί, είναι από τα δικά μας έργα και πολλές φορές είναι άνθρωποι κάτω και με βλέπουνε με ψαλίδες, με βλέπουνε με τα γάνθια, με να σηκώνω και εγώ μαζί με τα παιδιά και τα τσιμέντα και τα χώματα και τις κοπριές. Δεν θέλω να κάθομαι, δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο, αλλά θέλω να είμαι όρθιος, εξάλλου και υγεία. Το να είσαι και να δουλεύεις είναι πάντα καλό, δεν είναι κακό. Όσο έχεις τα πόδια σου και το σώμα σου υγιείς, και ακόμα και υγιείς να μην είναι, είναι καλό να εργάζεσαι πολύ καλύτερα και έτσι ξεφεύγει τελείως και το μυαλό μου και είμαι μια χαρά. Πάτερ, λέει, θέλετε να σας βοηθήσουμε? Όχι, λέω, ευχαριστώ, εντάξει. Έχω ένα team, τον πατήρ Ραφαήλ και την Ιωάννα, όπου είμαστε ένα ωραίο team και έτσι λοιπόν μαζί με τον Έλτον
και η τετράδα αυτή όπου φτιάχνουμε ό,τι μπορούμε. Να είστε καλά, να σας έχει ο Θεός καλά, σας ευχαριστούμε πάλι, σας ευγνωμονούμε για όλα αυτά τα οποία κάνετε και προσφέρετε. Ό,τι θέλετε να προσφέρετε, ξέρετε ότι υπάρχουν τα κουτάκια, ξέρετε ότι εσείς κάνετε αυτό που ο Θεός σας φωτίζει, γιατί να σας πω, κάθε τι που κάνουμε όλοι μας, ο Θεός μας φωτίζει, τίποτα άλλο. Να είστε καλά και πάντοτε όταν είναι με την ευχή σας, με την ευχή όλων μας, γι' αυτό και ο ναός μας φτιάχνεται σιγά σιγά, πάντοτε με την ευχή και όχι με τον αγανακτισμό από όλους εσάς, από όλους εμάς.